Να πούμε καταρχήν ότι το κοινωνικό φαρμακείο και ο Δημοτικός Λαχανόκηπος είναι δύο δομές από τις 8 του κοινωνικού προγράμματος φροντίδας απόρων αστέγων και ανέργων στο Ηράκλειο, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, και εμείς απλά ήμασταν οι φορείς που εκτελούμε αυτό το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό, όπως είναι το Κέντρο Διαμεσολάβησης, η Τράπεζα Χρόνου, ο Σύνδεσμος Γυναικών, τα Συσίτια, επίσης και το Κοινωνικό Παντοπολείο. Όλοι κάναμε μια προσπάθεια και είπαμε στην αρχή ισχύς εν τη ενώση, όλοι μαζί προσπαθώντας βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Τώρα πώς μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με το κοινωνικό φαρμακείο, και όταν λέω κανείς εννοώ ωφελούμενος που έχει ανάγκη. Τα σημεία ή μάλλον τα τηλέφωνα που θα πρέπει να δώσουμε επικοινωνίας είναι καταρχήν στο Γραφείο Διαμεσολάβησης που πρέπει να έχει την πρώτη επαφή, το οποίο είναι στη Μεραμβέλου 56 και το τηλέφωνο είναι 281-0-24-21-90. Το επαναλαμβάνω, Μεραμβέλου 56, 281-0-24-21-90. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να απευθυνθεί είναι το ίδιο το κοινωνικό φαρμακείο, είναι στα Ιδρύματα Καλοκαιρινού, στο λιμάνι, στον Άγιο Δημήτριο, και το τηλέφωνο εκεί είναι 281-0-330-608. Και το τρίτο τηλέφωνο που θα δώσουμε είναι το Συλλόγου Τριτέκνων, το 281-0-280-191. Όπου λοιπόν και να απευθυνθεί σε αυτά τα τηλέφωνα θα βοηθηθεί προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα που είναι η ένταξη στα άτομα τα ωφελούμενα. Μέχρι και σήμερα έχουμε όλους τους ανασφάλιστους του Ηρακλείου που έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας εξυπηρετήσει, δηλαδή βοηθήσει με φάρμακα, και αυτό το διάστημα γίνεται μια κοινωνική έρευνα για ανθρώπους οι οποίοι ήδη είναι ασφαλισμένοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα φάρμακα. Έτσι. Θέλετε να πείτε, κύριε Χλεδιανάκη, ότι εγώ που είμαι ανασφαλιστή αλλά δεν είμαι τρίτεκνη, μπορώ να απευθυνθώ σε εσάς εφόσον το έχω ανάγκη, έχω ανάγκη τα φάρμακά μου? Βεβαίως, βεβαίως. Μα δεν αφορά το πρόγραμμα τους τρίτεκνους. Αφορά όλους τους δημότες του Ηρακλείου που υπάγονται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Δεν είναι θέμα τριτέκνων, είναι όλων των Ηρακλειωτών. Αυτό πρέπει να καταστήσει σαφές και στο Λαχανόκηπο και στο κοινωνικό φαρμακείο. Πόσοι μέχρι στιγμής, αν υπάρχει ένας αριθμός, έχουν απευθυνθεί σε εσάς από την ημέρα που ξεκίνησε τη λειτουργία του έως τώρα? Πόσοι έχουν ζητήσει την βοήθεια τη δική σας μέσω του κοινωνικού φαρμακείου για να προμηθευτούν τα φάρμακά τους? Κάθε μήνα 100 άνθρωποι περίπου παίρνουν τα φάρμακά τους από το κοινωνικό φαρμακείο. Με χρόνιες παθήσεις ή και περιστασιακά ασθενείς? Τι? Με χρόνιες παθήσεις ή και περιστασιακά ασθενείς? Και με χρόνιες και περιστασιακά. Υπάρχει μια δυσκολία την οποία βέβαια λύνουμε όταν παρουσιαστεί με κάποια φάρμακα τα οποία δεν έχουμε, και εκεί πρέπει να πούμε το πώς συλλέγουμε τα φάρμακα. Είναι μεγάλο ζητούμενο και ζητάμε και τη βοήθεια όλου του κόσμου που μας ακούει. Εδώ ερχόμαστε σε αυτή τη δική μας την προσπάθεια, το ομίλου της Κρήτη TV, το κάνουμε την αγάπη πράξη, για να ξέρουμε πού, πώς και γιατί μπορούμε να σας βρούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ακριβώς, και σας ευχαριστώ για δεύτερη φορά, γιατί πραγματικά αυτό που κάνετε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει κάτι δοχεία που δέχονται με καλέστα βέβαια, τα οποία έχουμε βάλει σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι στον ΟΕΔ, στην Κνωσού. Όποιος επισκέφτεται τον ΟΕΔ θα δει ένα κουτί που γράφει κοινωνικό φαρμακείο, και αυτό αφορά στη συλλογή των φαρμάκων που σας είπα. Το δεύτερο είναι μέσα στο Δήμο, και το τρίτο είναι στο Κάντια Μάρη, στο τμήμα του Θαλασσό, δηλαδή στο τμήμα του γυμναστηρίου. Αυτά τα σημεία έχουν επιλεγεί και αύριο θα ενδεχομένως σε αυτά τα κουτιά να πάνε σε άλλα σημεία. Εκτός από αυτό είναι το ίδιο το κοινωνικό φαρμακείο που μπορεί κανείς να δίνει τα φάρμακα, όπως είπαμε είναι στον Άγιο Δημήτριο στο λιμάνι.
Επίσης είναι ο Σύλλογος Τριτέχνων, που θα μπορεί και στο Σύλλογο Τριτέχνων κανείς, όπου δηλαδή μπορεί να βοηθηθεί κανείς, γι' αυτό έχουμε επιλέξει σημεία που αγκαλιάζουμε σχεδόν όλη την πόλη, που να εξυπηρετείται ο κάθε δημότης που θέλει να προσφέρει τα φάρμακά του. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη ανάγκη από παιδικά φάρμακα. Αυτό είναι ένα θέμα που όσοι μας ακούνε και μπορούν να βοηθήσουν, καλό είναι να επικοινωνήσουν μαζί μας. Και θα πρέπει να σας πω επίσης, εκεί που υπάρχει μεγάλη ανάγκη είναι σε αυτά τα χρόνια που λέτε, είτε πιέσεις, χάπια για την πίεση, την καρδιά, τη χοληστερίνη και ούτω καθεξής. Έχουμε εκτελέσει περίπου 900 συνταγές σε αυτό το εξάμεινο που πέρασε. Αλλά σας λέω ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η έρευνα που γίνεται για ανθρώπους που αιτούνται και έχουν ασφάλεια. Επειδή το πρόγραμμα λέει ανασφάλιστοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, καμία δυνατότητα να αγοράσουν το φάρμακο παρά το ότι έχουν ασφάλεια και δεν μπορούν να πληρώσουν το 25%. Δώστε μου τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε το εξής, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέτε ότι το τελευταίο εξάμηνο έχουν εκτελεστεί κοντά 900 συνταγές. Δείχνεται αμέσως ποια είναι η αναγκαιότητα και το μέγεθος αυτής από τους ανθρώπους οι οποίοι σας επισκέπτονται. Είπατε ουσιαστικά ποιοι είναι οι σταθμοί συγκέντρωσης των φαρμάκων και διευκρινίσατε ότι ειδικά αυτή την περίοδο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για φάρμακα τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις, όπως επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από παιδικά φάρμακα. Εγώ έχω ένα παιδικό φάρμακο. Συνήθως τα παιδικά φάρμακα, τα περισσότερα είναι σιρόπια. Εδώ τι γίνεται, πώς συγκεντρώνεται, πώς ελέγχεται το φάρμακο, πώς εγώ και σε ποια κατάσταση, αν έχω κάτι, θα πρέπει να σας το φέρω, κυρία Κλαβιανάκη, πώς θα το τοποθετήσω έτσι ώστε να κάνω καλό αντί για να προκαλέσω πρόβλημα. Καταρχήν, να μην παραλείψω να ευχαριστήσω το Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ στην κατεύθυνση αυτή και μας έχει βοηθήσει με τον πρόεδρο, τον κύριο Τσικανδυλάκη, πάρα πολύ για να μπορούμε να στήσουμε το φαρμακείο. Και θα είναι παράληψή μου να μην το αναφέρω. Στο ερώτημά σας, τα σιρόπια όταν είναι ανοιχμένα δεν μπορεί κανείς να τα πάρει, αλλά τα υπόλοιπα φάρμακα τα οποία δεν έχουν λήξει ελέγχονται από δύο φαρμακοποιούς που έχουμε προσλάβει στο κοινωνικό φαρμακείο, ούτως ώστε να είναι διασφαλισμένα 100% ότι θα δοθούν στους σωστούς ανθρώπους με τη συνταγή την οποία παίρνει κανείς από το γιατρό του προγράμματος. Από εκεί και πέρα, από το κοινωνικό ιατρείο δηλαδή του Δήμου, από εκεί και πέρα και ένα φάρμακο, δηλαδή και ένα χάπι ας πούμε που λέει ο λόγος να είναι μέσα στο κουτί που μας έχει μείνει, καλό είναι να το βάζουν μέσα, γιατί οι φαρμακοποιοί μας συγκεντρώνουν τα ομοειδή φάρμακα και τα δίνουν σε κάποιον που έχει ανάγκη. Μάλιστα. Δηλαδή να ανοίξουμε τα ντουλάπια μας είναι το ζητούμενο σήμερα. Αν ανοίξουμε τα ντουλάπια μας και δούμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε και τα δώσουμε στον συνάνθρωπό μας, νομίζω ότι θα έχουμε επιτελέσει το έργο που πρέπει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα. Αυτό το τελευταίο το καλύπτει όλα. Ανοίχτε τα ντουλάπια, ελέγξτε τα φάρμακά σας. Εάν κάτι δεν σας χρειάζεται, φέρτε το. Εάν έχετε γίνει καλά εσείς, έστω και ένα χάπι να έχει μείνει, κατατάσσετε στα ομοειδή, ελέγχετε από τους φαρμακοποιούς, δίδετε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Να επαναλάβουμε μόνο τους σταθμούς εκείνους, τους χώρους εκείνους που ο καθένας από εμάς μπορεί να φέρει τα φάρμακα, κύριε Αχλαβιανάκη. Ο ΑΕΔ λοιπόν στη Λεωφόρο Κνωσού είναι δίπλα στην εφορία, όλοι το γνωρίζουμε. Στο Δήμο Ηρακλείου, στο Κάντια Μάρης, το ξενοδοχείο που είναι στην Αμουδάρα, στο τμήμα του γυμναστηρίου. Στο κοινωνικό φαρμακείο που είναι στον Άγιο Δημήτριο στο λιμάνι και στο Σύλλογο Τριτέχνων που είναι στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο, Κομνηνών 2 είναι η διεύθυνση. Μάλιστα. Αυτά σου ότι έχει να κάνει με το κοινωνικό ιατρείο και μια προσφορά που δεν έχει να κάνει μόνο με τις 5, τις 8, τις 10 ημέρες, όσο κρατάει δηλαδή αυτή η εορταστική περίοδος που έχουμε και αυτό το πνεύμα της αλληλεγγύης μας διακατέχει τους περισσότερους, αλλά μια αλληλεγγύη και βοήθεια η οποία χρειάζεται προκειμένου να υπάρχουν φάρμακα για τους συνανθρώπους μας και τις 364 ημέρες του χρόνου. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι εδώ, καλό και τον υπουργό μας, τον κύριο Γκεγέρογλου,
ο οποίος ήταν στο Υπουργείο όταν κατατέθηκε η πρόταση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να συνεχίσει την προσπάθεια, δηλαδή το πρόγραμμα αυτό είναι διετές. Εμείς ζητάμε από το Υπουργείο αυτό το πρόγραμμα να έχει συνέχεια, γιατί οι ανάγκες αυξάνονται καθημερινά. Δηλαδή από τώρα να ρυθμίσουν το ώστε του χρόνου που λύγει το πρόγραμμα να υπάρξει συνέχεια με ένα άλλο πρόγραμμα ή με μια παράταση. Πάμε τώρα στη δεύτερη δομή, αυτή του λαχανόκηπου. Και πείτε μας για αρχή, αν υπάρχει περίπτωση, αν υπάρχει δυνατότητα και πώς γίνεται αυτό, κάποιος από εμάς να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Γιατί εδώ, εκτός από την υλική βοήθεια, φαντάζομαι ότι μπορεί να χρειάζεται η επιστημονική γνώση, τα εργατικά χέρια ή οτιδήποτε παρόμοιο. Κοιτάξτε, όσον αφορά το Δημοτικό Λαχανόκηπο, στηρίχτηκε και στηρίζεται και σε χωρικούς, γιατί το πρόγραμμα από μόνο του δεν μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τους χωρικούς, δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε το Λαχανόκηπο. Και αναφέρομαι σε σημαντικές χορηγίες, όπως ήταν τα λάστιχα, όπως ήταν τα φάρμακα, τα λιπάσματα, αλλά μια που δεν πρέπει να παραλυφθεί, γιατί είναι, χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε κυριολεκτικά να δουλέψει το πρόγραμμα, είναι η βοήθεια από τα ΚΤΕΛ που μας έχουν παραχωρήσει ένα λεωφορείο καθημερινά να μεταφέρει τους ωφελούμενους εντελώς δωρεάν, γιατί εκείνοι οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε το 1 ευρώ να πληρώσουν. Ευχαριστούμε και όλους τους άλλους τους χορηγούς, είτε Γεωπόνη, είτε τον κύριο Λεπιδάκη που έδωσε όλα τα λάστιχα εκεί για να κάνουμε τα αυτόματα δίχτυα, το Δήμο με τη συμπαράστασή του, που νομίζω χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να δουλέψει. Και πάω στο ερώτημά σας, αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται και πραγματικά πήρανε ανάσα βγαίνοντας έξω από την πόλη, έχουν παράξει το καλοκαίρι περίπου 12 τόνους προϊόντα. Μάλιστα. Βοηθούσαν και την ευρύτερη οικογένεια στην ουσία. Σήμερα όμως ζητήσαμε, είναι χειμώνας βέβαια και τώρα έχουν πέσει λίγο και οι ρυθμοί και εξαιτίας του καιρού, τώρα έχουμε φυτέψει τα χειμερινά, τα οποία εντός των ημερών φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς πάλι στους ωφελούμενους. Μάλιστα, τα οποία είτε για τις ανάγκες κάλυψης των οικογενειών τους παράγουν, είτε μπορούν εκείνοι να τα διαθέσουν στην αγορά, γίνεται όχι, αυτό? Όχι. Μόνο για τις ανάγκες της οικογένειάς τους, θέλετε να πείτε λοιπόν. Ορίστε. Μόνο για τις ανάγκες της οικογένειάς τους, να καλύψουν αυτές. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι έχει διπλό όφελος αυτό. Το 10% του παραγόμενου προϊόντος καταλήγει στο κοινωνικό παντοπολείο που εδρεύει και αυτό στα ιδρύματα καλοκαιρινού, και εκεί πάλι κάποιοι άλλοι άνθρωποι άποροι πάνε από το κοινωνικό παντοπολείο και τα παίρνουν δωρεάν. Μάλιστα. Εδώ σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλεται απαιτείται κάτι, χρειάζεται κάτι ή συνεισφορά κάποιου? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό που χρειάζεται είναι όλοι που μας ακούν, είτε γεωπόνοι είτε άνθρωποι που ασχολούνται με τα με τους κήπους, να μπορούν να διαθέσουν ή να μας κάνουν χορηγίες τα λιπάσματα, τα φάρμακα και όλα αυτά που χρειάζεται ένας λαχανόκηπος για να στηριχτεί. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό και στο λαχανόκηπο απασχολεί τρεις επιστήμονες. Ένα γεωπόνο, ένα κοινωνικό λειτουργό και μια άλλη κοπέλα τις οποίες έχουμε αναθέσει να επιστατεί για τη βοήθεια όλων των ανθρώπων. Σε καθημερινή βάση λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι δίπλα με τους ωφελούμενους για να τους βοηθούν στην καλλιέργεια. Μάλιστα. Το πρόγραμμα λοιπόν έχει ένα οικονομικό budget α από την Ευρώπη που έρχεται εδώ για να καλύψει τις ανάγκες, αλλά καλύπτει στην ουσία τις ανάγκες 33 εργαζομένων άνεργων που προσλάβαμε σε όλες τις δομές.